κάλεσμα του Ρετζέπ Τέιμπερτογάν στην διεθνή κοινότητα να αποδεχθεί το ιδεατό των δύο κρατών στην Κύπρο, απάντησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Για την Ουάσιγκτον, όπω δήλωσε, ερωτηθή ο εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει ένα και μόνο δρόμο για επίλυση του Κυπριακού, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν αταλάντευτε στην υποστήριξή του στι προσπάθειε υπό την Κυπριακή ηγεσία με την διευκόλυνση του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού ω μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική πολιτική όλων των Κυπρίων, όπω περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Παρά τι αξιώσει Ερτογάν και τι νέε του εμπριστικέ δηλώσει από τα κατεχόμενα κατά την μαύρη επέτειο τη 20η Ιουλίου, η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη παραμένει προσιλωμένη στον στόχο τη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εκμεταλλευόμενη τι διεθνεί συγκυρίε που ευνοούν εξελίξει και στο Κυπριακό, ανέφεραν στον αντένα αρμόδιε πηγέ. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ακολουθήσει το παιχνίδι εντυπώσεων που στείνουν άγκυρα και ψευδοκράτο, αλλά θα επιδιώξει την επίτευξη του στόχου μέσω των Ηνωμένων Εθνών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντό καλοκαιριού αναμένεται εξάλλου στην Κύπρο υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Διεθνού Οργανισμού, ενώ ορόσημο θεωρείται ο Σεπτέμβριο, όταν στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αναμένεται να κληθούν από τον Αντώνιο Γκουτέρε, Χριστοδουλίδη Στατάρ σε κοινή συνάντηση. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του State Department έγινε επίση αναφορά στην σημασία που οι ΗΠΑ προσδίδουν στην συνεργασία του με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα σημαντικό εταίρο των Αμερικής στι προσπάθειε για την προώθηση τη περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ο Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντε ανακοίνωσε την εισαγωγή τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προπολογισμό τη χώρα, που θα επεκτείνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ανανέωση τη άρση του εμπάρκου πώληση όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν η τροπολογία υιοθετηθεί, θα σημαίνει ουσιαστικά ότι η άρση του εμπάρκου θα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και όχι κάθε χρόνο όπω προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτή η τροπολογία θα επιτρέψει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που τελικά θα βελτιώσει τον συντονισμό ασφαλεία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Κυπριακή Δημοκρατία και ελπίζουμε άλλων περιφερειακών συμμάχων και εταίρων στο μέλλον. Ο Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντε αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίε τη ιστοσελίδα Hellas Journal να επισκεφτεί την Κύπρο τον Αύγουστο. Οπότε και η Ιερά Σύνοδος θα του απονείμει την ανώτατη τιμητική διάκριση τη Εκκλησία τη Κύπρου, το χρυσό παράσημο του ιδρυτή και προστάτη τη Αποστόλου Βαρνάβα.